με 70, επειδή το στρώνει 75 το maximum που έπιασα, πάει πολύ αεράτα. Είδα κατανάλωση να πάει με 1,6 σε αυτά τα χιλιόμετρα, κύριε Γιάννη. Ναι. Καλώς ήρθες στο κλαμπ των τζαμπατζίδων. Yes, let me. Okay. Let me. But okay. Let me. Να πάρω το δικό σου εγώ. Για άλλο να πάρει μπροστά λεπτά. Περίμενε, περίμενε. Τίποτα. Πατάς μέσα. Δείξε το λαό. Α. Το λαό, ο λαός διψάει. Λαός διψάει. Ναι, κατέβασε, πατάς φρένο και βάζεις. Ξέρεις εσύ. Καλά το φρένο. Είναι ακόμα καινούριο. Α, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το βάλουμε μπροστά. Ήθελε κι άλλο φρένο. Πού πας τώρα. Μήμα να δούμε πώς. Μιλά μηχανάκι, παιδιά, το στρώνω το μηχανάκι. Μιλάμε για πολύ στρώσιμο. Πάμε. Όμως σοου. Με τις κόνες με. Δύο σκονούλα να μας φύγουν τα μικρόβια. Λίγο σκονούλα μωρέ, να φύγουν τα μικρόβια. Σου φάνε τα μικρόβια με τη σκόνη. Έχει κομπιουτεράκι και δεν παίρνει μπροστά. Πρέπει να πλησιάσω εγώ. Sorry φίλε. Πού πας. Έλα. Το κλειδί ρε. Βάλε μπροστά, δεν έχει κλειδί ρε. Αφού ξέρω, απλά δεν έπαιρνε. Στρώνω το μηχανάκι. Να δω λίγο κατανάλωση. Τρέχει άλλη φορά. Το τσάμι είναι σαν να είσαι σε καπριολέ αυτοκίνητα. Τώρα κοίτα. Βλέπω μέσα από τον τζάμι. Ήρθαμε εδώ πέρα να σχολιάσουμε το Travel Moto με τον κύριο Γιάννη. Δεν είναι δικηγόρος. Σε άλλο επεισόδιο είχαμε πει ότι είναι δικηγόρος. Οδηγός είμαι. Σε αυτό το επεισόδιο τι είσαι, οδηγός. Σε κάθε επεισόδιο και κάτι διαφορετικό. Επαγγελματίας οδηγός είμαι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια τώρα. Ναι, ναι. Είσαι έτοιμος να ακούσεις το Travel Moto, τι δεν τον άρεσε το Travel Moto και τι τον άρεσε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ το μηχανάκι αυτό. Τι δεν μ' άρεσε, τι θες, τι δεν μ' άρεσε ή τι μ' άρεσε. Τι δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε το τζάμι που είναι τόσο ψηλό, μ' αρέσει αλλά όχι για αυτή την εποχή. Δηλαδή εγώ τώρα με έπαιρνε αυτό το μηχανάκι, θα έβαζα τζάμι τέτοιο, αλλά θα το είχα μέχρι τώρα, θα άλλαζα τώρα.
το έβαλα αυτό το τζάμι. Το έβαζα το μικρό, μικρό δεν έβαζα. Οι βάσεις της Honda πάνε μαζί με το τζάμι, οπότε δεν πουλούνται μόνοι τους. Ναι, τώρα θα έβαζα το μικρό εγώ. Τώρα, ναι, θα πάρω μικρό μέχρι εδώ που είναι. Για να βλέπω από πάνω. Αυτό το είχα μόνο για 3 μήνες, 4. Για χειμώνα. Ναι. Και θα βάλουμε και τις χούφτες εδώ πέρα που μας λείπουν. Τις χούφτες θα τις κρατούσε χειμώνα καλοκαίρι. Βαλιτσάκι δεν χρειάζεται. Βαλιτσάκι αφού έχουμε τα τέτοια πίσω, ρε. Βάζει ένα σάκο. Ναι, έχω το σάκο. Σε χαλάει τη γεωμετρία. Ναι. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε αυτό το τζάμι. Μ' αρέσει, θα σε έλεγα μ' άρεσε πολύ το τζάμι αν ήταν χειμώνας. Ναι. Μετά θα σε έλεγα θα το βάζω στα συν, τώρα το βάζω στα μείον. Στα μείον, καλοκαίρι. Μ' αρέσει πολύ, ξέρεις που βάζεις πράγματα εδώ. Η λειτουργία του με 70, επειδή το στρώνει 75, το maximum που έπιασα πάει πολύ αεράτα, τίποτα ρελαντί, τσούφια, καταλαβες. Η μηχανή είναι κλειστή, είδα κατανάλωση να πάει με 1,6 σε αυτά τα χιλιόμετρα, κύριε Γιάννη. Ναι. Καλώς ήρθες στο κλαμπ των τζαμπατζίδων. Τζαμπατζίδες. Και το λάμα τζάμπα θέλουμε. Να πάμε στο λάμα τζάμπα. Ναι. Αυτό θα κάψει μόλις τρωθεί και οδηγείται κανονικά λίγο πάνω από τα 2 και αυτό και η 3. Ναι, δηλαδή, 3. 300 κυβικά το ένα, 150 το άλλο. Στα άλλα τα βίντεο μιλούσαμε και λίγο αμερικάνικα τέτοια. Ναι. Εδώ μιλούσαμε ελληνικά. Ναι. Χωριάτικα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα πώς φωτίζουν. Και βράδυ, μεγάλη είναι, ωραία. Μ' αρέσουν πολύ τα φώτα πίσω. Πίσω, ναι. Τα φώτα. Δεν τρελαίνουμε από τον κόλο. Εμένα με τρελαίνει ο κόλος. Κοίτα τα φώτα. Είναι σαν να είναι χλειδί τώρα, έτσι. Όταν είναι αναμένο το μηχανάκι, μ' αρέσει πίσω ο κόλος. Όταν είναι σβηστό. Μ' άρεσε πολύ η συμπεριφορά στις λακκούβες για σκούτερ. Για σκούτερ μιλάμε τώρα. Φρένα, καλά φρένα. Εντάξει, φρένα, φρένα σκληρά και αυτό. Είναι δεν ξέρω. Καινούργια, ρε παιδί μου, εντάξει, αφού 250 χιλιόμετρα έχει το μηχανάκι. Λοιπόν, η κόρνα δεν μ' αρέσει, εμένα δεν μπορώ να τη συνηθίσω εδώ. Είναι τα Honda έτσι. Χαζομάρες τα Honda. Να. Και εγώ το Suzuki που είχαμε ήταν εδώ η κόρνα. Όλα τα μηχανάκια έτσι είναι, ρε φίλε. Όλα έτσι είναι, ανάποδη η Honda. Να, Yamaha. Yamaha, ναι. Κόρνα και φλάσπα. Εγώ τώρα ξέρεις, το ξέρεις ότι επειδή έχω και Honda και Yamaha, πάντα όταν ανεβαίνω στο Honda ψάχνω να βρω την κόρνα. Ναι, ναι. Και εμένα με δυσκολεύει. Και όταν ανεβαίνω στο Yamaha, δηλαδή ψάχνω να βρω πάλι την κόρνα. Γιατί η Honda αποφάσισε να είναι. Νούλας, νούλας. Ναι. Νούλας. Μας έχουν όλες οι πελάτες. Εντάξει, θα κάνουμε. Μπορεί στο μέλλον να. Να πάρουμε Yamaha. Να πάρουμε Yamaha. Εγώ τα παίρνω όλα για να είμαι πελάτης παντού. Εσύ πελάτης παντού, ναι. Εσύ travel και μότο. Εσύ ο travel και ο μότο. Λοιπόν, τι άλλο μου άρεσε το μηχανάκι. Η καβάλα του είναι σκληρή σέλα. Η κατηγορία είναι σκληρή σέλα. Λοιπόν, σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μιλήσει εδώ πέρα. Το είχαμε αναλύσει καλά στο προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα αυτό το επεισόδιο θα είναι πιο πολύ γνώμες για το μηχανάκι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος στο μηχανάκι. Τι μηχανάκι έχεις, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι είσαι κανένα γατάκι. Ένα Vestrom 6,5 είχα, είχα ένα Wise Dev 2,5. Άρα δεν είσαι γατάκι. Όχι γατάκι. Και πήγαμε φλουρέψιμο τώρα ξαφνικά. Ναι. Δεν θες όμως και ένα Enduro τώρα. Θέλω, ναι, ένα Enduro, ναι, θα το πάρω σε. Θα το πάρουν το Enduro. Ένα παλιό ρε παιδί μου, ένα Enduro. Δεν χρειάζεται να κλείσει όλα τα λεφτά στο μηχανάκι αυτό. Ένα παλιό με 500 ευρώ. Δεν βρίσκεις με 500 ευρώ. Άρα που δεν βρίσκεις. Βρισκόμαστε σε ένα καμποχώρι της Θεσσαλίας, πανέμορφο. Εντάξει, ερημικά είναι εδώ πέρα. Έχει κάτι καγκουράκια εδώ, ακούω μηχανάκια. Μικρά καγκουράκια. Όχι καγκούρια σαν εμάς. Εμείς είμαστε φίλε, το ξέρεις ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να αλλάξω κατηγορία. Δηλαδή, φέρε με όποιο μηχανάκι, φέρε με Vestrom, φέρε με ό,τι θες. Μόλις πάρω ένα σκούτερ, λέω αι, ναι, κάνω μια έτσι. Αυτό έχει πάρα πολύ ωραία καβάλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω κάτι, άμα δεν πας Αθήνες, δεν χρειάζεσαι. Εσύ τώρα μέχρι ένα Πλαταμόνα πας, Λάρισα Πλαταμόνα. Για αυτό που το θέλω είναι. Και για αυτούς που δεν είναι από την περιοχή, Λάρισα Πλαταμόνα είναι 50 χιλιόμετρα. Και 50 να έρθει 100. Πας κάνεις ένα μπανάκι.
ή γυρνάς δικάβαλος ή γυρνάς μόνος σου. Θα ρίξει. Νεκροψία, παιδιά. Άρα, θες ένα τζαμάκι μικρό. Απλά να προσέξεις λίγο με το τζάμι τι θα βάλεις. Το τζάμι θα πρέπει να σπάει όταν χτυπιέται. Μη σε χαρακώσει. Έχει μαμά μικρό. Όχι, την τζίβη βγαίνει. Η τζίβη είναι καλή μάρκα, ψαγμένη. Μη βάλεις ό,τι να είναι. Κάνα 80, 100, πόσο. 55. Το μισό από αυτό. Να βλέπεις εσύ από πάνω. Εδώ πρέπει να έρθει. Δεν κάνεις τίποτα κουμπάρα. Εδώ έρχεται, πάνω από τις βάσεις. Οι βάσεις είναι αυτές, δεν υπάρχουν άλλες. Α, μένουν οι βάσεις. Ναι, ναι, πάνω εδώ κουμπώνει. Για κάτσε λίγο, θα βλέπεις μετά από πάνω από το τζάμι. Μπορεί και όχι, να σε έρχεται στα μάτια. Άμα σε έρθει στα μάτια δεν είναι καλό. Ξέρω, γι' αυτό άστο, μια χαρά είναι. Βγάλτε τελώς το καλοκαίρι. Όχι. Δεν είναι μαρτύριο χωρίς τζάμι. Θα σε καίει λιγότερο. Θα μου πεις, κι άμα σμπρώχνεις λίγο με το πόδι. Λοιπόν, τζάμπο δεν γίνεται. Αυτό είναι το κλαμπ των τζαμπατζίδων. Τζάμπο δεν γίνεται. Θα ανοίξουμε και μια ομάδα στο με Facebook. Με 0,5 λίτρα θα πάει. Ανοίξουμε ηλεκτρικό μετά. Ανοίξουμε μια ομάδα στο Facebook. Οι τζαμπατζίδες. Όχι το Moto Japan, Moto Japan. Moto Japan. Moto Japan. Αν μας ακούει κάποιος, θα σας ανοίξει μια ομάδα. Γιατί Moto Japan. Moto Japan. Εμείς είμαστε πρόεδροι και να μας στείλει. Να αφήσει, ναι, ναι. Για να κάνουμε ένα κλαμπ. Moto Japan Ελλάδας, Greece. Δεν χρειάζεται να είναι πολλάρισα και άλλοι καλοί άνθρωποι είναι. Όχι, άλλοι μπορεί να είναι ποδήλατα, εντάξει, τους δεχόμαστε. Όχι, 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 τζαμπέ με σκούτερ. Α, με σκούτερ τζαμπέ. Μηχανάκια τζαμπέ. Μηχανάκια τζαμπέ. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, κυρίες και κύριοι. Κάποια στιγμή, είτε το θέλετε είτε όχι, όλα φτάνουν στο τέλος. Έτσι και το Travel Moto έφτασε στο τέλος του. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν λίγο κλείσαμε το βίντεο, τώρα το ξανανοίξαμε, για πες. Εδώ, δεν ξέρω, αέρα έχει μέσα, τι έχει. Είναι για να βάζεις τα λεφτά. Α, ναι. Γιατί είναι έτσι. Κοίτα, α, θέλει πίεση, καλή. Α. Εγώ πιστεύω θα στρώσει. Θα στρώσει, α. Α, στρώσει, στρώσει. Με τον Χόντα δεν έχει προβλήματα, μήπως έβγαλε πρόβλημα. Για να δω τον Τζόνι Μουρ, τι κρύβει στο τσαντάκι του. Τζόνι Μουρ. Υγρό, ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μαλλί, γυαλί και παντελόνι λί.